εντυπωσιάζουν οι εικόνες από το Joyless Resolution, το οποίο βρέθηκε στο λιμάνι του Ηρακλείου. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ερευνητικό σκάφος γεωτρύπανο των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο πραγματοποίησε υποθαλάσσιες γεωτρήσεις γύρω από την ηφαιστειακή ζώνη της Σαντορίνης και στις ηφαιστειακές περιοχές τη Σαντορίνη, το Κολούμπο και τα Χριστιανά. Είναι μια εντυπωσιακή αποστολή, η οποία ήταν η καλύτερη που έχω ποτέ συμμετάσχει στη ζωή μου. Εδώ και 2 μήνες το καράβι Joyless Resolution που βλέπουμε πίσω μας έχει έρθει στην περιοχή, στη Σαντορίνη, με σκοπό την εξερεύνηση της γεωλογικής ιστορίας του ηφαιστειακού συμπλέγματος της Σαντορίνης, που είναι το πιο ενεργό υποθαλάσσιο ηφαιστειακό σύμπλεγμα που υπάρχει σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε βάθη που δεν έχουν ερευνηθεί έως σήμερα, με τους επιστήμονες να συλλέγουν σημαντικά ευρήματα τα οποία έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Φτάσαμε μέχρι και 700 και 900 μέτρα στα βαθύτερα στρώματα. Συλλέξαμε υλικό το οποίο χρησιμοποιήθηκε για μια σειρά από γεωλογικές, γεωχημικές αναλύσεις. Μελετούμε την ιστορία των μικροοργανισμών και κατά πόσο αυτοί έχουν ανταποκριθεί στις ηφαιστειακές εκρήξεις του παρελθόντος. Δηλαδή θέλουμε να δούμε ότι όταν συνέβαιναν ηφαιστειακές εκρήξεις του παρελθόν, τι ακριβώς συνέβαινε με την ποικιλότητα των μικροοργανισμών, πώς άντεξαν, πώς ανταποκρίθηκαν, πώς άλλαξε η ποικιλότητά τους. 30 επιστήμονες από όλο τον κόσμο, ανάμεσά τους και 3 Έλληνες, εντυπωσιάστηκαν από την αποστολή, η οποία στοχεύει στην αποκάλυψη στοιχείων για τη γεωλογική ιστορία του ηφαιστειακού συγκροτήματος των Χριστιανών, της Σαντορίνης και του Κολούμπο. Μεταξύ των ερωτημάτων που θα απαντηθούν είναι και το πόσες ηφαιστειακές εκρήξεις έχουν γίνει τα τελευταία 3 εκατομμύρια χρόνια. Επίσης ενδιαφέρονταν για να βρουν τα στρώματα στάχτης, τα οποία ανταποκρίνονταν σε ηφαιστειακές εκρήξεις του παρελθόντος. Αν το παρακολουθούμε εντατικά, γενικά πάντα τα ηφαίστεια προειδοποιούν, δηλαδή δεν πρόκειται να γίνει κάτι ξαφνικό. Αν αρχίσει να υπάρχει μία κινητικότητα του ηφαιστείου, αν αρχίσουμε να παρατηρούμε κάποιες αλλαγές, τότε θα αρχίσουμε να το μελετούμε πιο εντατικά, ώστε να μπορούμε να δούμε πώς μπορεί να συμβεί. Για το ηφαίστειο της Σαντορίνης δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, τονίζει η κυρία Πολυμενάκου, η οποία αναφέρθηκε και στην τοποθέτηση υποθαλάσσιου παρατηρητηρίου τον περασμένο Δεκέμβριο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, γιατί αν υπήρχε κάτι σίγουρα θα το είχαμε εντοπίσει και θα είχαμε βγει ανακοινώσεις. Είναι το Κολούμπο. Το Κολούμπο που παρακολουθούμε, το οποίο αυτό βρίσκεται βορειοανατολικά της Σαντορίνης, σε βάθος 505 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας. Είναι ένα ηφαίστειο που το μέγεθός του είναι γύρω στα 3 χιλιόμετρα, είναι αρκετά μεγάλο και είναι ο κρατήρας του 1700 μέτρα διάμετρος. Έχουμε εντοπίσει την ενεργή περιοχή του που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του κρατήρα. Φανταστείτε ότι είναι μια περιοχή που έχει έτσι καμινάδες πολυμεταλλικές, από τις οποίες βγαίνει έτσι θερμό νερό που είναι πλούσιο σε διοξείδιο του άνθρακα και δημιουργεί έτσι ένα περιβάλλον το οποίο καλύπτεται όλη η περιοχή από ένα μικροβιακό χαλίδι. Για έναν βιοτεχνολογικό παράδεισο έκανε λόγο η επιστήμονας, η οποία αναφέρθηκε στις μεγάλες προοπτικές που ανοίγονται στο τομέα της βιοτεχνολογίας και βιοενέργειας. Υπάρχουν μηχανισμοί οι οποίοι σχετίζονται με την παραγωγή κάποιων βιοαερίων. Για παράδειγμα, μπορούμε να βρούμε γονίδια ή πρωτεΐνες ή και ίδιους μικροοργανισμούς οι οποίοι παράγουν είτε υδρογόνο είτε μεθάνιο, οπότε αναπτύσσονται και προοπτικές στον τομέα της βιοενέργειας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επιστήμονες θα είναι σε θέση να κατανοήσουν καλύτερα τα ενεργά ηφαίστεια, το ιστορικό του κλίματος, καθώς και τον ρόλο των μικροοργανισμών, ενώ όλα τα ευρήματα θα μελετηθούν και θα παρουσιαστούν το προσεχές καλοκαίρι.